Πρέπει και η διεύθυνση και το Υπουργείο και η Περιφερία και ο Περιφερειακό Διευθυντή να έχουν υπόψη του ότι υπάρχουν ευθύνε. Έχουμε καταγγελίε από εκπαιδευτικού ότι απειλούνται και δεν του επιτρέπουν να κάνουν δηλώσει πουθενά. Η διεύθυνση του σχολείου έχει πολύ σοβαρέ ευθύνε. Αφήνει χώρο για να αναπτυχθούν αυτέ τι ομάδε. Και έτσι περιορίζεται. Με τη στάση του. Με τη στάση του. Δεν μπορεί να μην ενημερώνει αυτή τη στιγμή για το τι έχει γίνει του νόμιμου εκπροσώπου των εκπαιδευτικών τομεών. Οι καθηγητέ από ποιου απειλούνται. Που απειλούνται, πάντως είναι περιορισμένοι, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν δηλώσεις, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν τίποτα. Συνάδελφοι, γι' αυτό θα ρωτήσετε και το Υπουργείο Παιδείας έχει ιεραρχία. Έχει ιεραρχία. Υπάρχουν διευθύνσεις, υπάρχουν υφυπουργοί, υπάρχουν υπουργοί. Πριν από λίγο ο κύριος Συρίγος στα κανάλια πάλι κρατούσε ίσες αποστάσεις. Ότι ναι, μεν οι φασίστες από τη μια, αλλά και οι άλλοι, ας πούμε, να μην κάνουν έτσι όπως κάνουν. Μη ρωτάτε τη συνάδελφο από πού εκπορεύονται αυτές οι εντολές. Ο συνάδελφο, εμείς σας μεταφέρουμε κάτι το οποίο δεν είχατε τη δυνατότητα να το πιάσετε με την κάμερα. Έσκυψε και ψιθύρισε ότι δεν μας αφήνουν να κάνουμε δηλώσεις. Όχι. Άλλο, συνάδελφο εκπαιδευτικό. Έσκυψε και ψιθύρισε από το κάγκελο, δεν μας αφήνουν να κάνουμε δηλώσεις. Μπορείτε να καταλάβετε ότι τα ζητήματα της ιεραρχίας του Υπουργείου Παιδείας φτάνουν μέχρι την Υπουργό και φτάνουν μέχρι τον Υφυπουργό. Η στάση που κρατάνε μέχρι σήμερα είναι στάση αν μη τι άλλο προβληματική. Είναι στάση κάλυψης, αν όχι αβανταρίσματος αυτών των εγκληματικών στοιχείων και πρέπει να βγουν ξεκάθαρα, να πάρουν θέση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να σπάσει αυτό το απόστημα εδώ μέσα. Ξεκινάει από τον Υπουργό, κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τον τελευταίο συνάδελφο.